Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα γλυκάκι με σαβαγιάρ, με κρέμα ζαχαροπλαστικής, γάλα, με γάλα εδώ και λίγο ποτό που έβαλα μέσα από το δικό μου για να βουτήξω τα σαβαγιάρ. Και αφού τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία με την κρέμα, θα κάνουμε ένα γλάσο σοκολάτας για να το γαρνίρουμε από πάνω. Στο γλάσο θα βάλουμε 350 γραμμάρια νερό, 130 ζάχαρη, 50 γραμμάρια κακάο, 30 γραμμάρια corn flour και μία βανίλια. Λίγο ελαιόλαδο στο τέλος, αραβοσιτέλαιο, για να γελίσει. Λίγο, όχι πολύ. Θα κάνω δύο κρέμες μαζί. Για κάθε σακουλάκι κρέμα ζαχαροπλαστικής έχω βάλει 400 γραμμάρια γάλα και το φακελάκι με την κρέμα. Εγώ θα κάνω δύο φακελάκια, άρα έβαλα 800 γραμμάρια γάλα και δύο φακελάκια κρέμα ζαχαροπλαστικής. Πριν το ξεκινήσουμε όμως, πάμε να στρώσουμε μια σειρά από σαβαγιά. Ξεκίνα. Βουτάμε τα σαβαγιά στο γάλα με το ποτό μας. Δεν τα αφήνουμε, το βουτάμε και το βγάζουμε. Χτυπήσαμε και τις δύο κρέμες μαζί και θα τις βάλουμε πάνω στα σαβαγιάρ που τα έχω στρώσει. Ωραία έγινε. Βέβαια, καλό είναι να τις φτιάχνετε μόνοι σας. Αλλά εγώ δεν ήμουνα σήμερα για να φτιάχνω τέτοια πράγματα. Έβαλα σε μία στρώση τις δύο κρέμες. Μια χαρά ήρθανε. Θα βάλω πάλι τα σαβαγιάρ. Και μετά από πάνω θα στρώσουμε το γλάσο της σοκολάτας. Είπαμε έχουμε βάλει 350 γραμμάρια νερό, 130 γραμμάρια ζάχαρη. Να κατώσουμε λίγο, να λιώσει λίγο η ζαχαρίτσα. Βάλουμε το κακάο,
Είπαμε 50 γραμμάρια. Δουλεύουμε με το σύρμα. Καλά καλά να διαλυθεί το κακάο. Και θα ρίξουμε και 30 γραμμάρια μπέικινγκ. 30 γραμμάρια corn flour. Δουλεύουμε καλά. Πήξει ωραία. Άρα πολύ ωραία. Κλείσουμε το μάτι μας. Πολύ λίγο. Άρα βοσε τέλειο. Απλά για να γυαλίσει. Και μία βανίλια. Είναι έτοιμο. Το βλέπετε πως έχει γίνει. Το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε στο ψυγείο, δεν κόβουμε ακόμα. Να στεγνώσει το γλάσο και η κρέμα που έχουμε βάλει και θα κόψουμε μετά κομμάτι να το δείτε.